Θα το πάμε ανάποδα. Θες να κάνω πρώτα σβέλτα τις τρεις σαλατούλες και να κάνω το γλυκό μετά. Ναι. Ένα τσιμπολογάς. Αχ, τι καλός που ωραία. Είσαι, πώς με θα έχω και την ησυχία μου εκεί στη γωνία. Και θα φας και μεσαριανό. Που σου πω ότι θα είναι light. Θέλω να πω κάτι σε όσους μας βλέπουν και σε σένα. Ναι. Δεν είμαστε ούτε είμαι διαιτολόγος ούτε διαιτολόγος. Όχι, το καθένα στο πρόγραμμά του. Ακριβώς. Το λέω γιατί με ρωτάνε συνέχεια τον τελευταίο καιρό φέτος με ακριβώς. Το θέμα της δίαιτας. Είναι πολύ... Δεν μπορώ να πω και μην διαβάζετε του αλουμίου τη δίαιτα. Ο κάθε οργανισμός έχει άλλες ανάγκες. Μην ακολουθείτε δίαιτα άλλου. Ψάχτε πρώτα εσείς σε τι κατάσταση είσαστε και ύστερα. Αφενός λοιπόν. Αυτό και αφετέρου, σήμερα εγώ θα δείξω τρεις σαλατούλες με τρία κοτοπουλάκια, φιλετάκια, light, που εγώ το βλέπω λίγο σε μένα λειτουργεί έτσι, συγκριτικά. Αντί να φάω το μεσημέρι δύο σουβλάκια τη νυχτά ή ένα κομμάτι παστίτσιο ή κάτι έτσι που με παχαίνει εμένα προσωπικά, είδα τα άνθρακες, προτιμώ να φάω λίγη σαλάτα. Αυτή εδώ πέρα. Τα ονομάζω light. Την πρωτεΐνη τη δίνουν. Σίγουρα, μαζί με τη ναι, είναι βασισμένο. Δεν μπορεί να μόνο με σαλάτα. Έχει ανάγκε ο οργανισμό σου. Η διαφορά είναι ότι εμένα δεν μ' αρέσει το στεγνό κοτόπουλο. Ωραία. Δηλαδή, μ' αρέσει το κοτόπουλο όπω το κάνει εσύ με 10 τρόπου. Κινέζικο, μπερδεμένο, αυτό. Έτσι ναι. Ή μ' αρέσει πάρα πολύ όταν το κάνει η μαμά μου με μπάμια. Κοκκινιστό. Εκεί θα το φάω. Τρελαίνεσαι. Αλλά να φάω μια φέτα ψητό κοτόπουλο, στεγνή, άγευστη, τίποτα με τίποτα. Λοιπόν, δεν, αυτό το... Εγώ... δεν το έχω φάει δηλαδή όλο αυτό το διάστημα. Αλήθεια. Που μου λέει φάτο, το... δεν μπορώ. Ωραία. Σαν εχθές... να μασάω πέτρες. Εχθές σε ρώτησα από περιέργεια και όχι κουτσουμπονίστηκα. Τι τρως ρε παιδί μου, κάνεις μια διατροφούλα αυτή την περίοδο. Τρώω τα πάντα. Πες μας τι έχεις αλλάξει δεν όμως. Δεν υπάρχει φαγητό που δεν τρώω. Ωραία. Και μ' αρέσει αυτό, γιατί η πρώτη κουβέντα που έκανα εγώ με τον Ηλία Σακά που με ανέλαβε μετά από τις εγκυμοσύνες που πάντα με αναλάμβανε, φέτος είπα ήρθε η ώρα, πρέπει να το δω λίγο πιο σοβαρά. Λοιπόν, ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί με έχει ξαναφέρει σε ισορροπία τις τρεις φορές μετά τις γέννες, ότι είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν οι γεύσεις. Mm-hmm. Και μου αρέσει να τρώω τα πάντα. Δεν είμαι η γυναίκα που θα ζήσει με φιλέτο, με τίποτα. Δεν έχω φάει ακόμα φιλέτο, να φανταστείς. Δεν μου αρέσει. Θέλω γεύσεις. Αναλόγως λοιπόν με τις ανάγκες του οργανισμού μου και το πόσο καίει ο μεταβολισμός μου, που δόξα το Θεό αυτό με σώζει γιατί είναι πολύ ψηλά. Τρώω τα πάντα, αλλά μετρημένα. Και σίγουρα τρώω και πολλές σαλάτες μαζί με το φαγητό μου. Σαλάτα πολύ, δηλαδή εγώ αυτό ας πούμε εδώ, ούτε για ζήτο δεν φτάνει. Εγώ τρώω μια γαβάδα τέτοια, γεμάτη ας πούμε, στην παράδειγμα λέμε τώρα, λάχανο, καρότο, σέλινο, τέτοια. Απλά μου λέει όχι πάνω από δύο κουταλιές λάδι, εκεί κλαίω λίγο, αλλά τι να κάνω. Αν φάω μαρούλι, βάζω και ομό μπρόκολο και ομό. Ό,τι υπάρχει, σπανάκι, ρόκα, μ' αρέσει να έχει γεύση. Πάλι όμως ένα τέτοιο. Και μαζί με αυτό συνδυάζεται με φαγητό. Δεν υπάρχει φαγητό που δεν μου έχει βάλει και σουβλάκια μου έχει βάλει και πίτσα μου έχει βάλει. Σου λέω παράδειγμα που δεν την τρώω και σούσι τρώω. Τα πάντα τρώω. Τέλεια. Και μακαρόνια τρώω. Αλλά τρώω συγκεκριμένη ποσότητα που αφορά εμένα. Αυτό ήθελα να τονίσουμε. Χάρηκα πολύ για αυτόν τον ωραίο πρόλογο. Γιατί δεν θέλω αφενός να παρεξηγηθούμε, γιατί μιλάμε καθαρά για μια διατροφή που εντάξει κάνουμε λίγο πλαχίτσα το ένα το άλλο. Αλλά να είμαστε λίγο OK με αυτό. Με αυτούς που μας βλέπουν. Λοιπόν.